Φεύγοντας από Κέρκυρα, 17 χρονών, έφυγα με ένα όνειρο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Το 2012 έφτασα πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν το κατάφερα. Για μένα αυτή τη στιγμή ίσως είναι η πιο δύσκολη στιγμή της αθλητικής μου διαδρομής. Κολυμπούσα λοιπόν στο Λονδίνο, και τελευταία 1.500 μέτρα, ενώ ήμουν κοντά στην τρίτη θέση, το πάλευα με τον Καναδό. Τελικά, τελευταία μέτρα δεν άντεξα και βγήκα τέταρτος. Βγαίνοντας από το νερό, για μένα όλα μέσα μου ένιωσα ότι τελείωσαν. Ήταν κάτι το οποίο είχε τρομερή ένταση μέσα μου, πιο πολύ στεναχώρια. Πηγαίνοντας στη μεικτή ζώνη, ζήτησα συγγνώμη. Συγγνώμη από όλους που απογοήτευσα. Ένιωσα ότι απογοήτευσα όλους όσοι πίστευαν σε μένα, τη χώρα μου, τους γονείς μου, τον προπονητή μου και όσοι με παρακολουθούσαν. Βγαίνοντας από τη μεικτή ζώνη και βγαίνοντας εκτός αγωνιστικού χώρου, είδα τη γυναίκα μου και ήταν ίσως η πιο έντονη στιγμή μου, βλέποντας την να φοράει μια μπλούζα δικιά μου με το πρόσωπο μου πάνω να λέει «Go Spiros». Απογοήτευση ήταν τεράστια. Το λέω με πολύ έντονο συνέστημα, γιατί έτσι κάνει, ο αθλητισμός έτσι είναι. Ακόμα και αυτό το συνέστημα, όταν αγαπάς κάτι, το κάνεις με πάθος, το κάνεις με ένταση. Και εκείνη η στιγμή, αυτό μου έβγαλε. Τις επόμενες μέρες, και μάλιστα εκείνο το βράδυ που πήγα για ύπνο, δεν ήθελα να κοιμηθώ, γιατί ήξερα ότι το πρώτο πράγμα που θα ξυπνήσω το πρωί ήταν η σκέψη, γιατί δεν τα κατάφερες. Γιατί δεν το έκανες, τι έφταξε. Το πρωί που σηκώθηκα με βουρκωμένα μάτια, αλλά είπα, μια νέα μέρα, μια νέα αρχή. Μπορεί και σήμερα μην το πίστευα, αλλά το είπα μέσα μου και προσπάθησα με αυτό να πορευτώ. Γινώντας τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, ήταν και καλοκαίρι, είπα με την Ισμήνη, τη γυναίκα μου, να πάμε κάποιες μέρες να ξεσκάσουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα νησί για διακοπές 4-5 μέρες. Σηκωνόμουν πρωί-πρωί κατά τις 6. Έβαζα τα γυαλάκια μου, το μαγιό, πήγαινα κάτω στη θάλασσα και κολύμπαγα. Μόση δύναμη και ένταση είχε το σώμα μου, είχα μέσα μου. Ήθελα να εκτονωθώ. Και κάθε χεριά που έκανα, έλεγα γιατί. Γιατί δεν τα κατάφερες, γιατί δεν μπορούσαν να ήταν αλλιώς οι συνθήκες, γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο. Για πολύ μεγάλο διάστημα λοιπόν, προσπαθούσα να βρω τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή, μετά από ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, πολλά πήγαινε έλα στην πισίνα και πολύ προβληματισμό, είπα ότι πρέπει να ξαναμπείς, να ξαναπροσπαθήσεις, να ξαναγωνιστείς, να ξαναβρεις το Σπύρο που ξέρεις. Θυμάμαι όταν αποφάσισα, ήταν περίπου Φεβρουάριο του 2013, γιατί το καλοκαίρι είχαμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έπρεπε να αρχίσω να προετοιμάζομαι κατάλληλα για να μπορώ να είμαι στο Παγκόσμιο. Θυμάμαι πηγαίνοντας στην πισίνα, έβγαζα τα ρούχα, έβαζα το μαγιό, ανέβαινα στο βατήρα. Καθόμουν στο βατήρα 10 λεπτά και προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου να μπει στο νερό. Εκείνη τη στιγμή δεν έβρισκα ένα λόγο να κολυμπήσω. Βούταγα στο νερό και θυμάμαι πάρα πολλές φορές που ξεκίναγε το πρόγραμμα και ήταν το πρόγραμμα. Η προπόνηση είναι μονότονη, είναι κουραστική. Πολλές φορές είναι και βαρετή. Και πονάει. Και πιέζεσαι και σωματικά και ψυχικά. Έμπαινα μέσα και πραγματικά ούλιαζα στο νερό μέσα από τα νεύρα μου, το θυμό μου. Γιατί πήγαινε κοντά στο συνέστημά μου που μου έλεγε εκείνη τη σκέψη μου, που μου έλεγε εκείνη τη στιγμή: Σήκω, φύγε ρε, Σπύρο. Έχεις κάνει την πορεία σου, έχεις φτάσει 33 ετών, έχεις πάει 4 Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις δει και μετάλλια σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Μήπως έφτασε η στιγμή να φύγεις. Κάθε μέρα, αυτή η σκέψη. Κάθε μέρα όμως ήμουν μέσα στο νερό και πίεζε τον εαυτό μου να ξαναβρει τον ενθουσιασμό και την αγωνιστικότητα μέσα μου.
Όντως, εκείνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμπησα και μάλιστα κολύμπησα και πολύ καλά. Κέρδισα, η αλήθεια είναι. Και για μένα αυτό μου δημιούργησε πολύ μεγάλη έτσι, ικανοποίηση και ήταν ο φάρος μου για τα επόμενα 3 χρόνια. Αφού κατάφερες το 2013, θα καταφέρεις να προκριθείς το 2015 και θα καταφέρεις να διεκδικήσεις ένα μετάλλιο το 2016. Όντως έτσι έγινε. Ήρθε το Ολυμπιακό μετάλλιο που φεύγοντας από την Κέρκυρα 17 χρονών, 20 χρόνια κοντά, μετά 5 Ολυμπιακούς αγώνες, κατάφερα να πραγματοποιήσω. Αλλά θα ήθελα να πω και 2 πράγματα για την κούρσα μέσα, γιατί ήταν η πιο έντονη κούρσα. Και θέλω να μιλήσω για τα τελευταία 300 μέτρα. Τα τελευταία κολυμπητικά, αγωνιστικά 300 μέτρα της καριέρας μου. Ήμασταν περίπου 10 αθλητές που διεκδικούσαμε 3 θέσεις. Αυτό το Ολυμπιακό μετάλλιο για μένα ήταν, όπως είπα, στόχος ζωής. Και εκείνη τη στιγμή έκανα μια ωραία, πολύ έντονη σκέψη. Η γυναίκα μου ήταν έγκυος στο Διονυσάκι και σκέφτηκα το εξής. Όταν θα μεγαλώσει ο Διονυσάκης, θα ρωτήσει τον μπαμπά του, έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Πανελλήνιο, σε Πανευρωπαϊκό, σε Παγκόσμιο, σε Ολυμπιακούς έχει κατακτήσει μετάλλιο. Εκείνη η στιγμή ήταν σαν να ξεκίνησε η κούρση από την αρχή, χωρίς πόνο, χωρίς κούραση, με ψυχολογία, με θέληση να μπω μπροστά, να διεκδικήσω, να παλέψω, γιατί πραγματικά μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας και πίεσης το είχα βάλει στόχο και είχα πει ότι είναι εδώ και τώρα. Όντως, πίεσα πάρα πολύ τον εαυτό μου, μπήκα μπροστά, άρχισα να κολυμπάω, κατάφερα τα τελευταία μέτρα να πάρω και λίγο μια διαφορά, έκανε ένα πολύ δυνατό άνοιγμα και ο Ολλανδός. Και όντως ο Ολλανδός ακούμπησε για πάρα πολύ λίγο, πιο γρήγορα από μένα. Εκείνη τη στιγμή, okay, καταλάβαινα ότι πήγαινε για το χρυσό, αλλά όπως είδα και τον Ολλανδό, τελευταία χεριά είχα την ότι μήπως τελικά ο Ολλανδός ακούμπησε πιο γρήγορα από μένα. Το επιβεβαίωσα μετά από λίγο αφού βγήκα από το νερό, γιατί είδα και τον τερματισμό σε μια οθόνη. Δεν το άφησα να μου χαλάσει η διάθεση, γιατί ένα Ολυμπιακό μετάλλιο ήταν όνειρο ζωής. Για μένα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εγώ θα πω ότι στο βάθρο, μέσα μου ψέλησα, τα κατάφερες.